Σας ακούμε. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά τη σύμβαση που αφορά την ανάθεση για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό εν όψη και της ΚΑΠ στη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτό που θέλω καταρχάς να πω είναι ότι δεν μας έχει υποθεί από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και συνολικά της κυβέρνησης με ποια κριτήρια έχει επιλεχθεί η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης, η οποία είναι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Παρόλο όμως που δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει τα κριτήρια της επιλογής αυτής, έχει ξεκαθαριστεί νομίζω και μόνο με την κατάθεση αυτής της σύμβασης η ομολογία από την πλευρά της κυβέρνησης της παραπλάνησης στον αγροτικό κόσμο της χώρας προεκλογικά. Γιατί η κυβέρνηση μας έλεγε προεκλογικά, όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ότι ήταν έτοιμη με στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Μας έλεγε ότι έχει έτοιμο πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης μας έλεγαν ότι είναι και έτοιμη για την διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Ομολογία λοιπόν παραπλάνησης του κόσμου. Δεύτερον, με την κατάθεση αυτής της σύμβασης έχουμε ομολογία άγνοιας για το τι πραγματικά συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δυνατότητα στο επιτελικό κράτος να βρεθούν τα κατάλληλα στελέχη αλλά και να αξιοποιηθούν οι κρατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Και τρίτον, έχουμε μία ομολογία αποτυχίας ότι εδώ και 1,5 χρόνο όλες οι ενέργειες που υποτίθεται γίνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχουν καταλήξει στην δημιουργία αυτού του εθνικού, επαναλαμβάνω, στρατηγικού σχεδιασμού. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναθέσει την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού σε έναν διεθνή οργανισμό, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, έχει εμπειρία στη χώρα μας στην δεκαετή κρίση που περάσαμε με τα μνημόνια. Και ενώ λοιπόν σήμερα η χώρα έχει την πολυτέλεια να μπορεί να ασκεί και να χαράζει πολιτικές εκτός μνημονίων, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται και πάλι σε μνημονιακές προτάσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την Παγκόσμια Τράπεζα και το παράρτημά της, την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης, από τον ΩΣΑ, και όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα έλλειμμα πολιτικής κατεύθυνσης. Γιατί οι αποφάσεις που θα πάρθουν στην ΚΑΠ είναι αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι ουδέτερες πολιτικά για το πού θα οδηγήσουν τον πρωτογενή τομέα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει η πρόθεση να έχουμε μια πολιτική κατεύθυνση για την πραγματική ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα της χώρας που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας, την προσπάθειά μας να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί με ποιοτικά προϊόντα, με αυθεντικά προϊόντα, με προϊόντα ταυτότητας, και όλα αυτά αγνοούνται και σε αυτή τη σύμβαση και ανατίθενται σε τεχνοκράτες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια σύμβαση η οποία δεν θα έπρεπε καν να έρθει στην Ελληνική Βουλή. Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ασχολείται, όπως υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, με αναπτυσσόμενες χώρες. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση σήμερα να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που υπάρχουν και που πολλά από αυτά τις τα έχει δώσει έτοιμα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα θα έπρεπε να αξιοποιήσει τα εργαλεία για την ανάλυση κινδύνων. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν
από ελληνικούς φορείς, ελληνικά πανεπιστήμια, ελληνικά ινστιτούτα που γνωρίζουν την κατάσταση της χώρας και δεν θα έρθουν απλά να μας πούν από άποψη τεχνοκρατική τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι έλλειμμα πολιτικής, δείχνει έλλειμμα πολιτικής αυτή η σύμβαση και γι' αυτό όπως υπόθηκε και πριν και από τον εισηγητή μας αλλά και από τον υπεύθυνο για τον αγροτικό τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παραχωβίτη, την καταψηφίζουμε γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί έτσι ο πρωτογενής τομέας να πάει μπροστά. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται προτάσεις που θα πηγάζουν από την εμπειρία και την πραγματικότητα της κατάστασης όπως είναι στον αγροτικό τομέα σήμερα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι στην σύμβαση αυτή, η οποία έχει διάρκεια 2 χρόνων, είναι φανερό ότι δεν θα υπάρξει ο χρόνος για διάλογο και διαβούλευση μετά την κατάθεση των τεχνοκρατικών αυτών προτάσεων και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα για το πώς θέλουμε να πάμε στην επόμενη μέρα για την πράσινη συμφωνία, για την βιοποικιλότητα, για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες και πολιτικές κατευθύνσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποιο σημείο της τοποθέτησής μου που διαστρεβλώθηκε από τον υφυπουργό, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος είπε ότι εγώ μίλησα για ανεπάρκεια υπηρεσιακών παραγόντων. Ακριβώς το αντίθετο είπα για τους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα προέτρεψα την κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσει τα εργαλεία που προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αντίστοιχες υπηρεσιακές ομάδες της ΚΑΠ. Εγώ μίλησα για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το γεγονός ότι προφανώς θα πρέπει στην άσκηση μιας πολιτικής να έχεις και συμβούλους που είναι ειδικοί για το θέμα, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η κατάθεση αυτής της σύμβασης είναι μια ομολογία άγνοιας αλλά και παραπλάνησης του ελληνικού λαού που όλο το προηγούμενο διάστημα άκουγε διθυραμβικές δηλώσεις από τα στελέχη της κυβέρνησης ότι είναι έτοιμοι και ότι έχουν σχέδιο και για την κοινή αγροτική πολιτική και για τα άλλα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ.